Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Τη διεύρυνση του καλαδιού του νοικοκυριού με την αύξηση των προϊόντων που προέρχονται σε αυτό από 51 σε 60, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης. Στο καλάθι πλέον προστίθενται από τις 22 Φεβρουαρίου προϊόντα όπως το μοσχάρι, το λευκό τυρί και η σοκολάτα. Από την ερχόμενη Τετάρτη ενεργοποιείται και το καλάθι της Αρακοστής με νηστίσιμα προϊόντα σε μια περίοδο που οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ συνεχίζουν να καίνε τους καταναλωτές. Το καλάθι πηγαίνει καλά. Και σε γενικές γραμμές οι αλυσίδες έχουν συνεργαστεί. Ούτε θεωρώ ότι τα παρόντα πρόστιμα δημιουργούν την εικόνα γενικευμένης εσχροκέρδειας. Παραμένουν τα πρόστιμα αυτά σε ένα κλάσμα πολύ μικρό του συνολικού τζίρου των σούπερ μάρκετ. Όμως δεν είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε τα στραβά μάτια ούτε στο κλάσμα. Είμαστε αποφασισμένοι να εφαρμόσουμε τον νόμο καθ' ολοκληρίαν με πολύ μεγάλη αυστηρότητα. Αυτή τη στιγμή ο ελληνικός λαός βρίσκεται σε μια πολύ μεγάλη δυσκολία και θα πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι δεν συγχωρούνται λάθη στη μάχη κατά του πληθωρισμού. Στο κόκκινο το θερμόμετρο της προεκλογικής αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση να ανταλλάσσουν πυρά για τους πληστηριασμούς, την ακρίβεια αλλά και τις συντάξεις. Μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου, η Νέα Δημοκρατία διαβεβαιώνει ότι με νομοθετική ρύθμιση που θα φέρει στη Βουλή θα βελτιώσει τους όρους στον εξοδικαστικό συμβιβασμό. Ο ΣΥΡΙΖΑ χρεώνει στην κυβέρνηση γενικευμένο κύμα πληστηριασμών εξαιτίας των επιλογών της και σε λίγη ώρα ο Αλέξης Τσίπρας θα συναντηθεί με τον Γιάννη Στουρνάρα. Στην Αθήνα για υψηλού επίπεδου επαφές θα βρίσκεται τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, όπως ανακοίνωσε το State Department. Θα έχει προηγηθεί το ταξίδι του στην Τουρκία μία ημέρα νωρίτερα, με την Υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ να μην αποκλείει την προσπάθεια δημιουργίας γέφυρας διαλόγου ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία, έπειτα και από την έμπρακτη αλληλεγγύη που επέδειξε η χώρα μας μετά τον καταστροφικό σεισμό. Ο Νίκος Δένδιας πάντως υποστήριξε ότι δεν συνδέει την ανθρωπιστική βοήθεια με οποιοδήποτε γεωπολιτικό αποτύπωμα. Οι κάτοικοι στις κατεστραμμένες από τα φωνικά Ρίχτερ περιοχές στην Τουρκία συνεχίζουν να μετρούν τις πληγές τους. Επιδημίες, λοιμώξεις και ψυχικές νόσοι απειλούν τώρα τους επιζώντες από το σεισμό σε Συρία και Τουρκία, την ώρα που σοκαριστικές μαρτυρίες έρχονται στο φως. Η Έλα και τα δύο παιδιά της, Μεϊσάμ και Αλή, είναι εγκλωβισμένοι στα ερείπια πολυκατοικία στην Αντιόχεια. Η νεαρή μητέρα και τα παιδιά της ανασύρονται ζωντανοί 228 ώρες μετά τον φωνικό σεισμό. Μπορεί η γη να μη σύεται πια. Οι πληγές όμως είναι ανοιχτές και ο φόβος για την επόμενη μέρα όλο και μεγαλώνει. Είμαι σε έναν άλλον έναν καταβλισμό που έχει στηθεί εδώ, στον Gaziantep, όπως εδώ που είμαστε αρκετές μέρες. Εδώ λοιπόν έχουν έρθει όχι μόνο από την πόλη αυτή, αλλά και από άλλες περιοχές. Γιατί σε αυτή την πόλη τουλάχιστον υπάρχει ηλεκτρικό, υπάρχει φυσικό αέριο, μπορούν να υποδεχτούν σεισμόπληκτους, οι οποίοι βέβαια μετρούν χιλιάδες. Ve ne iki kat kat dedi? İki kat bir teras. Çatı evet, yani. Evet. Ha, şu çatı. İki kat bir de çatı. İnanılmaz çatı nasıl düştü değil mi? Tabii çatı da düştü, ev de düştü. Bu kadar derdi işte kepçe mepçe sağda solda vurdular daha kepildi yani. Deprem bölgesindeki hasarın büyüklüğü yanında çetin kış şartları ile ulaşım ve enerji başta olmak üzere altyapıda yaşanan yıkımlar işimizi çok zorlaştırdı. 10 μέρες μετά την τραγωδία είναι ώρα για το θλιβερό καθήκον της απομάκρυνσης των σωρών και της αναγνώρισής τους. Κάτοικοι στείνουν τέντες στα συντρίμια, αρνούνται να φύγουν χωρίς τους ανθρώπους τους. مستنين نطلع الوالدة ونخرج نروح يعني نسيب الوالدة ونروح. Οι μαρτυρίες όσων επιβίωσαν από τους φωνικούς σεισμούς σοκάρουν. Επιζώντες αλλά και διασώστες καλούνται να αντιμετωπίσουν και το ψυχολογικό κόστος εκτός από το οικονομικό. Yine sallanır geçer diye düşündük ama bu sefer öyle olmadı. Direkt bina kaydı böyle. Gitti yani. Hissettim kaydığını, gittiğini hissettim yani. O da kaydı. Haşır 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 sesler geldi. Yani çok şiddetliydi. Hepsine sesim duydum. Her yaptılarını, acılarını.
Ne olur yardım edin. Kimse yok mu? Dedim. Sonra zaten aşağıdan kat kat düşme sesleri geldi. Binanın yıkılma sesi geldi. Böyle güm güm gidiyordu. O anda ben kendimi Elif'in kafasını yatağa koydum. Ben de kendimi yatağın altına girdirdim. Την ίδια ώρα τον γύρο του κόσμου κάνει βίντεο από κάμερες ασφαλείας σε νοσοκομείο στο Γκαζιαντέπ, το οποίο μοιράστηκε στο διαδίκτυο από τον Τούρκο Υπουργό Υγείας. Σε αυτό φαίνονται νοσηλεύτριες ηρωίδες να προσπαθούν την ώρα του σεισμού να κρατήσουν ίσχυες τις θερμοκοιτίδες, ώστε να μην ανατραπούν και τραυματιστούν τα βρέφη. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open στις 7 παρατέταρτο με τη Ματίνα Παπαδέα. Καλό απόγευμα σε όλους.